Πολλοί παιδιά με ρωτάτε αν πιστεύω στο μάτιασμα. Δηλαδή αν κάποιος μπορεί να σε ματιάσει και να σου προκαλέσει κακό. Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν κάποια βάση, αλλά απέχουν πολύ από το πώς αντιλαμβάνεται ο απλός κόσμος. Κανένας απολύτως δεν μπορεί να σας κάνει κακό αν εσείς δεν το επιτρέψετε. Το μάτιασμα, η βασκανία και όλα αυτά που λένε στα χωριά λειτουργούν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και η μαγεία. Όπως έχουμε ξαναπεί, η μαγεία βασίζεται στην προπαγάνδα και θα έλεγα και στο θέατρο. Ένας καλός μάγος, για να είναι καλός, πρέπει πρωτίστως να είναι καλός ηθοποιός, να μπορεί να πει το ήθος, να έχει πολύ δυνατή πειθό, να μπορεί να σε πείσει για κάτι. Επίσης, για να είναι όντως καλός, θα πρέπει να κατέχει και ένα πνευματικό επίπεδο, δηλαδή να έχει ικανότητες όπως διαίσθηση, ενόραση, διορατικότητα και άλλα. Εφόσον λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος όντως θέλει να σου κάνει κακό, όντως θέλει να σου κάνει μαγεία, και θα εξηγήσω τι εννοώ, θα παίξει πάρα πολύ πανούργα. Θα σε κάνει να πιστέψεις το κακό που θέλει αυτός να πιστέψεις, ώστε να το προκαλέσεις μόνο σου στον εαυτό σου. Στην εποχή του Ιχθύ, για παράδειγμα, που η μαγιά πήγαινε τρένο, τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι μάγοι, αυτοί οι τσαρλατάνοι του Μεσαίωνα? Δημιουργούσαν ένα σοου. Για παράδειγμα, ήθελαν να κάνουν σε έναν άνθρωπο κακό, και μπορεί έξω από την πόρτα του, ξέρω εγώ, να είχαν μια σκοτωμένη γάτα, ή ξέρω εγώ, να είχαν κόκαλα ζώων με τρίχες από άλλα ζώα, να τάθαβαν από εδώ από εκεί. Δηλαδή, έκαναν πολύ περίεργα πράγματα. Ή μπορεί, για παράδειγμα, μέσα στο σπίτι σου να σου άφηνα μια κούκλα που είχε πάνω, ξέρω εγώ, καρφωμένες βελόνες, οτιδήποτε. Στο σήμερα όλα αυτά απλά θα τα αποκαλούσαμε cringe. Επίσης, χρησιμοποιούσαν πάρα πολλά μυστικιστικά σύμβολα, αλλά τα αντέστρεφαν. Για παράδειγμα, όπως έχουμε ξαναπεί, το 5α σαν σύμβολο το δημιούργησαν οι Πυθαγόροι. Και συμβολίζει την τελειότητα μέσα στον κύκλο, την πλήρη αρμονία και των 5 στοιχείων. Συμβολίζει και την υγεία του ανθρώπου. Δηλαδή το 5α είναι σύμβολο αρμονίας και υγείας. Το ανάποδο 5α, όπως καταλαβαίνετε, συμβολίζει το ακριβώς αντίθετο. Και ο περισσότερος κόσμος, ιδιαίτερα στην εποχή του Ιχθύ, ταύτιζε το ανάποδο 5α με το σατανά, με το διάβολο και τα σχετικά. Άρα κατανοείται ότι χρησιμοποιούσαν πολλά τέτοια σύμβολα για να τρομάξουν τους ανθρώπους που βρισκόταν σε άγνοια. Αυτοί στη συνέχεια φοβόντουσαν σε απίστευτο βαθμό και πίστευαν ότι θα πάθουν κάτι κακό. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύναμη έχει η πίστη. Όταν τη στρέφεις σε κάτι αληθινό, παίρνεις απίστευτη δύναμη, αλλά όταν τη στρέφεις σε κάτι ψεύτικο, δηλαδή πιστεύεις σε ένα ψέμα, αποδυναμώνεσαι σε απίστευτο βαθμό. Και επίσης, αν ερχόταν σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με αυτό το άτομο, είχαν ένα ύφος υπεροψίας. Ότι δηλαδή όντως κατήχαν κάποια ανώτερη δύναμη και αν ήθελαν μπορούσαν να του κάνουν κακό. Εν ολίγης, παιδιά, έπαιζαν με την ψυχολογία του ανθρώπου και ήξεραν ακριβώς πώς θα του ενεργοποιήσουν το φόβο. Και όχι μόνο το φόβο, ο βασικός του στόχος ήταν να ενεργοποιήσουν σε αυτόν τον άνθρωπο το μηχανισμό της πίστεως, που έχω εξηγήσει σε προηγούμενο βίντεο πώς λειτουργεί αυτός ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Φόσον έκαναν έναν άνθρωπο να πιστεύει ότι όντως θα του κάνουν κακό και ότι έρχεται όντως μεγάλο κακό στη ζωή του με όλα αυτά τα φρουφρού και αρώματα που παρουσίαζαν γύρω γύρω του, φόσον τον έκαναν να το πιστέψει αυτό, το δημιουργούσε ο ίδιος στον εαυτό του. Και αυτό, παιδιά, μπορείτε να το καταλάβετε με πάρα πολύ απλά παραδείγματα. Παίρνουμε για παράδειγμα δύο ανθρώπους και τους βάζουμε μέσα σε ένα τρομακτικό και καλά στοιχειωμένο σπίτι. Ο ένας πιστεύει σε κακά φαντάσματα, διαβόλια, το οτιδήποτε, και ο άλλος δεν πιστεύει σε τίποτα από όλα αυτά. Ποιος από τους δύο πιστεύετε μπορεί να κοιμηθεί μέσα σε αυτό το σπίτι χωρίς να φοβηθεί καθόλου? Κατανοείται ότι αυτός που δεν πιστεύει στα φαντάσματα θα κοιμηθεί σαν πουλάκι αν το βάλεις μέσα σε αυτό το σπίτι, ενώ αυτός που πιστεύει στα φαντάσματα δεν πρόκειται να κλείσει μάτι όλο το βράδυ. Αλλά αυτό το παράδειγμα που σας έδωσα είναι πιο περίπλοκο από όσο φαίνεται. Γιατί πολύ απλά φαντάσματα υπάρχουν. Είναι φάσματα ενεργειών που κάποιοι πρικισμένοι άνθρωποι μπορούν να τα αντιληφθούν πάρα πολύ εύκολα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που πρέπει να φοβάσαι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που φοβούνται τα φαντάσματα, για παράδειγμα, ή διάφορα άλλα μεταφυσικά φαινόμενα, που δεν είναι ακριβώς μεταφυσικά, ο λόγος που τα φοβούνται δεν είναι επειδή τα αντιλαμβάνονται, αλλά επειδή έχουν ακούσει διάφορα περίεργα πράγματα για όλα αυτά, αλλά δεν κατέχουν πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς είναι όλα αυτά, βρίσκονται δηλαδή σε άγνοια και τα φοβούνται. Δηλαδή, εν ολίγης, έχουν ενεργοποιήσει τον μηχανισμό της πίστεως για κάτι που δεν γνωρίζουν. Δηλαδή πιστεύουν σε κάτι που δεν γνωρίζουν.
Ενώ ο άλλος ο φιλαράκος μας που θα κοιμηθεί σαν πουλάκι μέσα στο στοιχειωμένο σπίτι κάνει πάρα πολύ καλά που δεν πιστεύει σε κάτι που δεν μπορεί να αντιληφθεί και δεν γνωρίζει. Κάνει έναν πολύ σωστό χειρισμό και γι' αυτό τον απλό λόγο δεν φοβάται. Γενικότερα, όταν ένας άνθρωπος θέλει να κάνει κακό σε έναν άλλον, αυτό κατατάσσεται στη μαύρη μαγεία. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, πρέπει να τονίσουμε ότι η άμυνα της κάθε ψυχής είναι τόσο δυνατή που πραγματικά τίποτα δεν μπορεί να επηρεάσει μια ψυχή που κατέχει υγεία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά, καθαρό συνέστημα και υγιή δυνατό νου, έχει απίστευτη άμυνα στην ψυχή του. Ο μόνος που μπορεί να κάνει κακό σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Οπότε, εν ολίγης, οι μαύροι μάγοι πάντα λειτουργούν έτσι. Με προπαγάνδα, με το να προσπαθούν να σε πείσουν για κάτι, με το να προσπαθούν να σε φοβήσουν και να ενεργοποιήσουν με το νου σου όλους τους αρνητικούς πτωτικούς μηχανισμούς. Για όπως έχω ξαναπεί στο προηγούμενο βίντεο, οι θαυματοποιοί ασκούν μαγεία στις μάζες. Ιδιαίτερα στο σήμερα, με τόσα πολλά μέσα που έχουν, η προπαγάνδα, η πλήση εγκεφάλου πάει σύννεφο. Το να προγραμματίζεις εν ολίγης το νου των μαζών με τέτοιο τρόπο ώστε να ενεργοποιεί συνέχεια αρνητικούς πτωτικούς μηχανισμούς και να περιορίζεται η ισχύ τους, η δύναμή τους, η άμυνά τους και να είναι ευάλωτοι στο οτιδήποτε, όλο αυτό, παιδιά, είναι κανονική μαύρη μαγεία. Αλλά αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι η μαγεία έχει άμεση σχέση με την προπαγάνδα. Δηλαδή με το πώς θα κάνεις τον άλλον να πιστέψει αυτό που θέλεις. Και φυσικά κατανοείται ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο των θαυματοποιών. Γενικότερα, παιδιά, πάντα οι θαυματοποιοί χρησιμοποιούν την δύναμη του συλλογικού για να υλοποιούν τα δικά τους θέλω. Και πάντα, σε ό,τι κάνουν, σε όποιο θαύμα και αν ποιούν, βάζουν μέσα και δόση αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι το τυράκι που θα σε πιάσει στη φάκα του κάθε θαύματος που ποιούν. Βέβαια, όλα αυτά που αναφέρω είναι μορφές μαγείας που κατ' εμέ κατατάσσονται στην ψεύτικη μαγεία. Η αληθινή μαγεία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πίσω στο θέμα του ματιάσματος τώρα. Επίσης, ο άνθρωπος που όντως πιστεύει στο κακό μάτι, ότι μπορούν οι άλλοι να του κάνουν μάγια, οτιδήποτε, διάφορες παθήσεις του σώματος τις ρίχνει εκεί πέρα. Για παράδειγμα, έχει ένα πονοκέφαλο, θα πει ότι το μάτιασαν και θα τρέξει να βρει τη γιαγιά του να τον ξεματιάσει. Ενώ ένας άλλος άνθρωπος έχει πονοκέφαλο, θα πάρει ένα ντεπών και θα του περάσει. Τώρα βέβαια να πούμε ότι γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο και είμαι σίγουρος ότι και εσείς θα γνωρίζετε που επιμένουν ότι ματιάζονται. Το πιστεύουν αυτό, το νιώθουν, το αντιλαμβάνονται και τα σχετικά. Έχω ακούσει άπειρες ιστορίες για κάποιον που ματιάσει και μετά πήγε σε κάποιον άλλο, τον ξεμάτιασε και την ώρα που τον ξεμάτιασε αναζωογονήθηκε, ξανά έγινε καινούργιος που λέμε. Και από εκεί πέρα που ήταν σε πολύ περίεργη κατάσταση επανήλθε στα φυσιολογικά του. Οι λόγοι τώρα που μπορούν να συμβαίνουν όλα αυτά είναι πολύ παραγωγικοί. Γενικότερα είναι κάτι πολύ σύνθετο. Ένας από τους κυριότερους λόγους που μπορεί να το πάθει κάποιος αυτό έχει να κάνει με αυτό που προανέφερα. Πιστεύει ότι κάποιος έχει την πρόθεση να του κάνει κακό, αρχίζει και ενεργοποιεί όλους τους πτωτικούς μηχανισμούς όπως αμφιβολία, φόβο και τα σχετικά. Όλα αυτά ρίχνουν τη δόνη στο νου του και με το που πιστεύει σε ένα ψέμα ότι θα πάθει, ας πούμε, κακό ή το οτιδήποτε, το προκαλεί ο ίδιος στον εαυτό του. Και μετά πάει σε κάποιον που και καλά έχει κάποιες ικανότητες να ξεματιάζει κόσμο, να διώχνει αυτές τις κακές ενέργειες. Και επειδή το πιστεύει αυτό, ότι αυτός όντως έχει αυτές τις ικανότητες, με το που το κάνει και πέρα δύο-τρεις μαλακίες, παπ, ξαφνικά σταματάνε, φοβάται. Φεύγει ο φόβος επειδή πλέον πιστεύει ότι αυτός που τον ξεμάτιασε, του έδιωξε όλες αυτές τις κακές ενέργειες ή το οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη θεραπεία πάλι αυτός την προκαλεί στον εαυτό του, επειδή πιστεύει ότι κάποιος του έδιωξε αυτές τις κακές ενέργειες. Αλλά ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι εκεί την ώρα απλά σταματάει να φοβάται. Επειδή νομίζει ότι κάποιος το θεράπευσε, άρα είναι προστατευμένος. Το ίδιο, παιδιά, ακριβώς ισχύει και με όλα αυτά που κάνουν οι χριστιανοί. Που έχουν φυλακτά, κομποσκήνια, σταυρούς, κάνουν συνέχεια σταυρούς, νιώθουν ότι αυτό τους προστατεύει. Αλλά αν το πάρουμε αντικειμενικά και λογικά, δεν είναι ότι προστατεύεται ένας άνθρωπος από κάτι κακό επειδή κάνει το σταυρό του. Αλλά ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι επειδή πιστεύει ότι κάτι τον προστατεύει, ενισχύει την άμυνά του και ανεβαίνει η δόνησή του και νιώθει πιο δυνατός. Ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να ενεργοποιήσει ακριβώς τον ίδιο μηχανισμό με το νου του χωρίς να κάνει σταυρούς και χωρίς να φοράει κομποσκήνια και φυλακτά. Όλο αυτό έχει να κάνει καθαρά με τη δύναμη του νου και με το αν πιστεύεις σε μια αλήθεια ή σε ένα ψέμα. Γιατί όταν πιστεύεις σε κάτι ψεύτικο, το έχουμε πει ότι γίνεται, αποδυναμώνεσαι. Ενώ όταν πιστεύεις σε κάτι αληθινό, παίρνεις απίστευτη δύναμη. Βέβαια, να πούμε όμως, παιδιά, ότι κάποια από αυτούς που ξεματιάζουν μπορεί όντως να έχουν θεραπευτικές ικανότητες. Και ουσιαστικά έχουν την ικανότητα να γίνονται κανάλι της κοσμικής ενέργειας, να τον τροφοδοτούν με αυτή την ενέργεια, με αυτή τη θεραπευτική ενέργεια και να έρχεται η ίαση και η ισορροπία
στην ψυχή του. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι θεραπευτές μπορούν να το βοηθήσουν να φέρει μια ισορροπία μέσα του και να ενισχύσει την άμυνά του. Παρ' όλα αυτά, αν συνεχίσει να έχει λάθος τρόπο σκέψης, αυτά θα τα ξαναπαθαίνει και πάλι θα ξανατρέχει να ζητάει από άλλους βοήθεια. Τώρα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει κάτι που λέγεται αύρα γύρω από το σώμα του. Έχει και το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα που το είχα αναλύσει σε προηγούμενο βίντεο. Που αυτό ουσιαστικά ανάλογα με την ισχύ της ψυχής σου και τη δόνηση του νου σου, δηλαδή όσο πιο ψηλά είναι η δόνηση του νου σου, τόσο περισσότερο μεγαλώνει. Και όσο πέφτει η δόνηση του νου σου, τόσο περισσότερο μικραίνει και μαζεύεται. Το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα του κάθε ανθρώπου μαζί με την άβρα του είναι και η άμυνα της ψυχής του. Άρα ουσιαστικά ο άνθρωπος που δεν φοβάται, δεν αγχώνεται, δεν πανικοβάλλεται, δεν στρεσάρεται και δεν πιστεύει σε ψέματα πονηρών ανθρώπων, η άβρα του πρωτίστως είναι πεντακάθαρη και πάρα πολύ δυνατή και το ηλεκτρομαγνητικό του πλέγμα καταλαμβάνει πάρα πολύ χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η ψυχή έχει πολύ δυνατή άμυνα και μεγαλύτερη εμβέλεια στο πώς μπορεί να επηρεάσει τους άλλους με την ενέργειά της. Δείτε εδώ πέρα για παράδειγμα πόσο κλείνει το ηλεκτρομαγνητικό πλέγμα όταν φοβάστε και πόσο ανοίγει όταν δημιουργείται υψηλοδονούμενα συναισθήματα όπως είναι η αγάπη. Πάρα πολλοί κόσμος νομίζει ότι ματιάζεται ή κάποιος ας πούμε του έχει στείλει αρνητική ενέργεια επειδή έχει μεγάλη ενορατικότητα, διέστηση και είναι ευαίσθητος στις ενέργειες των άλλων. Δηλαδή νιώθει πολύ έντονα τις ενέργειες των άλλων. Αυτό βασικά το έχουν όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι. Το να αντιλαμβάνονται την άβρα των άλλων, να νιώθουν την άβρα των άλλων, την ενέργεια που εκπέμπουν οι άλλοι. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο ψυχισμός του ανθρώπου που διαμορφώνεται από αυτά που σκέφτεται εκδηλώνεται στην άβρα του. Και όταν κάποιος παιδιά μπορεί και αντιλαμβάνεται και νιώθει τις ενέργειες των άλλων, νιώθει ακριβώς σε τι ψυχική κατάσταση είναι ο άλλος που είναι δίπλα του. Πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να είναι δίπλα του. Αν είστε σε πολύ ψηλές δονήσεις, παιδιά, αυτό φτάνει σε ακραία επίπεδα. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολείστε με τα πνευματικά και έχετε συνέστηση, διορατικότητα, ενόραση και τα σχετικά, νιώθετε όλες αυτές τις ενέργειες που αναφέρω και πόσα άλλα. Και αλήθεια, παιδιά, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το ενεργειακό κέντρο του τρίτου ματιού. Δεν χρειάζεται να έχετε πολύ υψηλή δόνηση για να το πετύχετε αυτό. Σε πραγματικά υψηλές δονήσεις, η κατάσταση πάει σε εντελώς άλλο επίπεδο. Η ενσυναίσθηση είναι κάτι που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω. Απλά κάποιοι την έχουν πιο ανεπτυγμένη και κάποιοι λιγότερο ανεπτυγμένη. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να νιώθεις ακριβώς το πώς επηρεάζεται ο άλλος από τα λεγόμενά σου, το πώς δηλαδή το κάθε τι που λες επηρεάζει τον ψυχισμό του, αυτό είναι σημάδι ότι έχεις ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση. Αν την έχεις και πάρα πολύ ανεπτυγμένη, ρε φίλε, νιώθεις το τι εκπέμπει ο άλλος. Αν εκπέμπει φόβο, αν εκπέμπει ανασφάλεια, αμφιβολία, οτιδήποτε. Γιατί ξαναλέμε, αυτό που παράγει η σκέψη του κάθε ανθρώπου περνάει στην άβρα του. Τι σχέση έχουν όμως όλα αυτά που σας λέω με το μάτιασμα και με το ότι κάποιος σου στέλνει κακή ενέργεια ή οτιδήποτε? Αν είσαι στο ίδιο περιβάλλον με έναν άνθρωπο που σε ζηλεύει, σε φθονεί ή το οτιδήποτε, αυτός κατά μία έννοια εκείνη την ώρα με τη σκέψη του και με την άβρα του σου στέλνει αρνητική ενέργεια. Και ιδιαίτερα αν είσαι ενσυναίσθητος, όπως είπα προηγουμένως, αυτό το νιώθεις πάρα πολύ έντονα. Και νιώθεις πολύ έντονα την πονηρή και την κακή πρόθεση που έχει, γιατί το εκπέμπει αυτό στην άβρα του. Και εκεί πέρα, παιδιά, πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ ευαίσθητοι στις ενέργειες των άλλων, δηλαδή τις νιώθουν πάρα πολύ έντονα, όταν αντιλαμβάνονται ότι κάποιος τους ζηλεύει, τους φθονεί, έχει κακία ή πονηριά προς αυτούς και το αντιλαμβάνονται στην ενέργειά του, τότε νομίζουν ότι αυτός τους έστειλε κακή ενέργεια και τους μάτιασε. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν δυνατή άμυνα. Δεν είναι δυνατή στο νου και την ψυχή και αφήνουν την κακία των άλλων να τους επηρεάζει και όλο αυτό ρίχνει την άμυνά τους, τη δόνη στο νου τους και όντως εκείνη την ώρα μπορούν να πιστέψουν ότι άλλος τους έστειλε μια κακή ενέργεια και τους μάτιασε ή το οτιδήποτε και θα τρέξουν στη γιαγιά τους να τους ξεματιάσει. Για εκατοστή φορά, δεν μπορεί να σας επηρεάσει κανένας και τίποτα αν εσείς δεν το επιτρέψετε. Είναι έτσι φτιαγμένη η θεϊκή νόμη που κανένας δεν μπορεί να σας κάνει κακό με αυτούς τους περίεργους τρόπους αν εσείς δεν το επιτρέψετε. Γιατί από όποια οπτική γωνία και αν το δούμε, ο λόγος που κάποιος παθαίνει κακό από όλα αυτά είναι επειδή ο ίδιος το επιτρέπει. Δηλαδή, κατά μία έννοια, αφήνει το φθόνο, την κακία των άλλων, την αρνητική ενέργεια των άλλων να τον καταβάλει, ρίχνει την άμυνά του και έτσι ουσιαστικά αυτός το προκαλεί στον εαυτό του. Γιατί μπορεί κάποιος άλλος αντίστοιχα να το φθονούν, να το μισούν, να του στέλνουν αρνητική ενέργεια, οτιδήποτε και να μην νιώθει μία, ρε φίλε. Γιατί πολύ απλά έχει δυνατό νου και δεν επηρεάζεται από τις αρνητικές ενέργειες των άλλων και από τις κακίες των άλλων. Επίσης, αναφέρουμε ότι όταν ένας άνθρωπος σου στέλνει φθόνο, μίσος, κακή αρνητική ενέργεια ή το οτιδήποτε και σένα δεν σε ακουμπάει αυτό, φίλε, αυτό γυρνάει σε αυτόν και τον ζορίζει πάρα πολύ. Γίνεται δύο φορές πιο δυνατό. Η καλύτερη τεχνική, η καλύτερη μέθοδο για να μην σπάει ποτέ η άμυνά σας και να κρατάτε πραγματικά ψυχική δύναμη είναι να μην τα βάζετε με τον εαυτό σας.
Ποτέ μη φέρνετε το διαχωρισμό και τη διαμάχη μέσα σας, γιατί έτσι κατευθείαν πέφτει η δόνηση του νου σας. Δηλαδή, ποτέ μη γίνεστε αυτοκαταστροφικοί. Και είναι πολύ συχνό φαινόμενο διάφοροι πονηροί άνθρωποι που ασκούν μαγεία να λειτουργούν με αυτόν τον πονηρό τρόπο. Δηλαδή, να σε υποτιμούν, να σε υποβιβάζουν, οτιδήποτε για να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα και να τα βάλεις με τον εαυτό σου. Καταλάβετε ότι εσείς και μόνο μπορείτε να επηρεάσετε τη δόνηση του νου σας, είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με το πώς σκέφτεστε. Αν κάποιος σκέφτεται όλη τη μέρα αυτοκαταστροφικά και τα βάζει με τον εαυτό του, πέφτει η δόνηση του νου του πάρα πολύ χαμηλά, θολώνει η κρίση του, έρχεται σε κατάσταση παραλογισμού, overthinking, δεν ξέρει τι έχει, δεν ξέρει τι του φταίει. Γιατί πολύ απλά, όπως είπα και σε προηγούμενο βίντεο, διαπράττει ύβρι. Είναι ύβρι να μην πιστεύεις στον εαυτό σου, γιατί πολύ απλά κατανοείς μέσω της απλής λογικής δεν είναι λειτουργικό αυτό για την πρόοδό σου. Δεν γίνεται πρακτικά λογικά να προοδεύσει ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον εαυτό του και είναι αυτοκαταστροφικός. Οι αυτοκαταστροφικοί άνθρωποι που τα βάζουν όλη την ώρα με τον εαυτό τους απλά μένουν σε μια στασιμότητα. Δεν μπορούν να προοδεύσουν και αυτό το προκαλούν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Δεν τους φταίει κανένας. Τέλος πάντων, η μαγεία και η αλχημία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Πραγματικά θα μπορούσα να γράψω βιβλία για όλα αυτά, να μιλάω για ώρες, να δώσω πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά προφανώς κατανοείτε ότι λέω πράγματα που μπορούν να τα κατανοήσουν οι περισσότεροι και έξω ώστε να αναπτύξουν μια καλύτερη άμυνα. Ένα πιο λογικό και δυνατό τρόπο σκέψης, ώστε να μην αφήνουν άλλους χαμηλοδονούμενους από το περιβάλλον τους να τους επηρεάζουν αρνητικά. Αλλά επίσης καταλαβαίνετε ότι αν δώσει πολύ γνώση για όλα αυτά, είναι πολύ πονηρός κόσμος εκεί έξω, που θα την πάρει για να προσπαθήσει να κάνει κακό σε άλλους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αν ήμασταν κάποια χρόνια πιο πριν, μία εικοσαετία ας πούμε πιο πριν, δεν θα έπρεπε, είναι η αλήθεια, κανένας να μιλάει για όλα αυτά. Γιατί πολύ απλά ήταν άλλα τα δεδομένα τότε. Αλλά τώρα είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής, που αλλάζει ριζικά τους κανόνες, αλλάζει ριζικά τα δεδομένα, θα αλλάξει ριζικά η ζωή των ανθρώπων, η δόνηση των ανθρώπων. Είμαστε σε μια εποχή κάθαρσης, σε μια εποχή αλήθειας, όλα θα βγουν στην επιφάνεια, το τι έχει μέσα της κάθε ψυχή θα βγει στην επιφάνεια. Και για όλους τους πονηρούλιδες που μπορεί να βλέπετε αυτό το βίντεο ή να έχετε δει άλλα βίντεο μου για να πάρετε γνώση, να τη χρησιμοποιήσετε για προσωπικό όφελος ή οτιδήποτε, έχω να πω ότι όποιος τα επόμενα χρόνια συνεχίζει να είναι σε αυτό το δρόμο, στο να βγάζει κακία, φθόνο, μίσος, και να είναι πονηρός ρε φίλε, να θέλει να κάνει κακό στους άλλους, να εκμεταλλευτεί τους άλλους ή το οτιδήποτε, η ζημιά που θα κάνει στην ψυχή του είναι απερίγραπτη. Παιδιά, δεν υπερβάλλω και ούτε έχω σκοπό να φοβήσω κάποιον το οτιδήποτε, αλλά η νέμεσης είναι ήδη εδώ και ίσα ίσα που έχει ακουμπήσει. Δεν έχετε ιδέα τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Οι άνθρωποι που θα επιμένουν να κυμαίνονται σε χαμηλές δονήσεις και να βγάζουν μίσος, φθόνο, κακία, πονηριά, οτιδήποτε αρνητικό προς τους άλλους, η ζημιά που θα κάνουν στον εαυτό τους είναι απερίγραπτη. Ό,τι θρέφει η κάθε ψυχή μέσα της θα εκδηλώνεται και στο φυσικό της σώμα και θα φέρνει και τα επακόλουθα. Ο κάθε άνθρωπος θα θερήσει τους καρπούς των σπόρων που έσπηρε.